Καλημέρα, είμαι ο Δευκαλίων, είναι η εκπομπή του Travel Stories και σήμερα έχω μεγαλύτερη παρέα για κουβέντα ταξιδιωτική. Έχω μαζί μου, πείτε τα ονόματά σας, τα username σας, πώς τα λέτε εσείς αυτά στα ελληνικά. Είμαι η Κάντι, καλημέρα και από μένα. Εγώ κάνω μια guest star εμφάνιση, είμαι η Φένια 42. Λοιπόν, πάρα πολύ. Όπου δώσω Σοβιετική Ένωση, εγώ μπαίνω και χώνομαι. Τώρα το πρόδωσες το θέμα πριν μου κλέψεις το announcement. Λοιπόν. Εντάξει, η Σοβιετική Ένωση είναι ιδέα. Αυτό που θα κάνουμε εμείς είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε σήμερα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, να μιλήσουμε για τον υπερσιβηρικό. Και να πούμε ότι η guest star και εγώ έχουμε ρόλους παρουσιαστών, ας πούμε. Η Κάντι είναι αυτή που έχει κάνει το ταξίδι. Και αν έχω καταλάβει καλά, το έχεις κάνει και αρκετές φορές, όχι μόνο μία. Σωστά. Ναι. Μία που το έκανα καθαρά για ταξιδιωτικούς σκοπούς. Mm-hmm. Από Βαϊκάλη μέχρι Βλαδιβοστόκ. Και κάποιες άλλες στιγμές που είχα πάει στο ευρωπαϊκό κομμάτι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για κάνε μας μια εισαγωγή. Τι εστί υπερσιβηρικός. Υπερσιβηρικός. Είναι, εντάξει, ο μεγαλύτερος σιδηρόδρομος του κόσμου. Στην πραγματικότητα, όμως, για τους Ρώσους είναι απλά η καθημερινότητά τους. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω έχει να κάνει με το ότι είναι απλά ένα από τα τρένα που ούτως ή άλλως, ας πούμε, αυτή η χώρα απαρτίζεται. Που σημαίνει, αυτό κυρίως το λέω, για όποιον αποφασίσει να κάνει τον υπερσιβηρικό, ουσιαστικά να γνωρίζει ότι μπορεί άνετα να κάνει τις παρακάμψεις του, να πάει σε άλλες πόλεις που δεν είναι στον κύριο κορμό του υπερσιβηρικού, δεν είναι κάτι αυτό, και να συνεχίσει μετέπειτα ίσως από τον κύριο κορμό. Πάντως, τίποτα δεν είναι απαραίτητο στον σχεδιασμό αυτού του ταξιδιού. Όπως επίσης, αυτό το ταξίδι είναι πολλά μαζί. Θέλω να πω ότι έχει πολλά και διάφορα κομμάτια, όπως είναι φυσικό. Οπότε, σίγουρα, όταν κάποιος αποφασίζει ένα τέτοιο ταξίδι, θα πρέπει να σκεφτεί τι προτιμάει, φύση, φυλές, αρχαιολογία, μεγάλες πόλεις. Μπορεί να προσφέρει πολλά. Και εξαρτάται, φαντάζομαι, και πόσο χρόνο θες να διαθέσεις, γιατί μπορείς να διαθέσεις πολύ χρόνο, αν θες να απολαύσεις μεγάλο κομμάτι και της διαδρομής και διάφορες στάσεις ή παρακάμψεις που ενδεχομένως μπορεί να έχει από κάποιες στάσεις. Ναι. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, θα πρέπει κάπως και το χρονικό, σε ένα χρονικό πλαίσιο, ας πούμε, να μπει όλο αυτό, φυσικά. Εγώ θα μιλήσω λίγο για χρόνους, δηλαδή θα πω για κάποιες στάσεις, ας πούμε, ιδανικά, πόσες μέρες είναι υπέρ αρκετές, και φυσικά θα μιλήσω και για παρακάμψεις. Για να ξέρει ο ταξιδιώτης. Ναι. Ωραία. Για πες μας κάποια πρακτικά, ναι. Για πες μας κάποια πρακτικά θέματα όσον αφορά πώς είναι αυτό το πράγμα, πώς είναι η εμπειρία του μέσα, δηλαδή τι είδους θέσεις έχει, ενδεχομένως αν ξέρεις το κόστος πάνω κάτω, πώς δουλεύει όλο αυτό το επεισόδιο. Λοιπόν, ένα βασικό πρακτικό, το οποίο εγώ ας πούμε δεν γνώριζα πριν ξεκινήσω αυτό το ταξίδι και το έμαθα μετά, είναι ότι όλες οι ώρες και συνεπώς και τα εισιτήρια είναι σε ώρα Μόσχας. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ένας τεράστιος σιδηρόδρομος με πολύ μεγάλες διαφορές ώρας. Όταν όμως αγοράζουμε ένα εισιτήριο, η ώρα είναι σε ώρα Μόσχας. Όπως και όλες οι στάσεις, τέλος πάντων, μέσα έχει ώρα Μόσχας. Δηλαδή μπορεί να είναι μέρα έξω, αλλά εσύ να ταξιδεύεις βράδυ, αλλά να ταξιδεύεις εκείνη την ώρα. Καταλάβατε πώς το εννοώ. Δηλαδή, είναι με ώρα Μόσχα στα πάντα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει κάποιος να το έχει στο μυαλό του, για να μην μπερδευτεί. Ας πούμε, αν είσαι στο Βλαδιβοστόκ και στη Μόσχα, είναι 12 το μεσημέρι στο Βλαδιβοστόκ, μπορεί να είναι, ας πούμε, 6, έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Φαντάζομαι πως ναι. Έχω υπάρξει στην 9η Μαΐου ήμουνα στο Βλαδιβοστόκ και θυμάμαι ότι μου είχαν πει ότι αυτοί πρώτοι κάνουν την παρέλαση και τα λοιπά 9η Μαΐου και αυτά, οπότε η Μόσχα κοιμάται όταν είναι πρωί εκεί.
Δηλαδή, εμείς ξεκινούσαμε κανονικά το πάρτι. Και στη μέση από ναι, η 9η Μαΐου που είναι με το δεύτερο παγκόσμιο τροσπό, η μεγάλη γιορτή της Ρωσίας. Μάλιστα. Ναι. Να μιλήσω, η διαθέσιμη τύπη είναι το κουπέ, που είναι το δωμάτιο. Τετράκλινο είτε εξάκλινο, κανονικά κλείνει η πόρτα το ένα το άλλο. Είναι συνήθως πιο ακριβό από το επόμενο τύπο θέσης που θα πω, που είναι το flat car. Αυτόν τον τύπο θέσης εγώ προτείνω. Τι είναι αυτό λοιπόν, ακριβώς? Αυτός ο τύπος... Ναι, αυτός είναι ένα βαγόνι κρεβάτια όλοι μαζί μια παρέα. Δηλαδή όλο το βαγόνι έχει κρεβάτια. Hostel πάνω στο τρένο δηλαδή. Ακριβώς αυτό. Όμως υπάρχει ένας μύθος στην Ρωσία, ο μύθος του συνταξιδιώτη, που έχει να κάνει με αυτό ακριβώς το κομμάτι του υπερσιβηρικού, αυτό το πλατσκάρτ που σου δίνει αυτή την, ας πούμε, αίσθηση του, επειδή γνώρισες για πρώτη φορά έναν άνθρωπο, να του πεις πάρα πολλές ιστορίες. Υπάρχουν διάφορες έρευνες. Λέγεται ο μύθος του συνταξιδιώτη, ας πούμε, στον υπερσιβηρικό. Το έχουν κάνει, διάφορες μελέτες στη Ρωσία για αυτό το θέμα. Ότι, ας πούμε, στο πλατσκάρτ είσαι μόνος, ξέρω εγώ, και έχεις εκεί όλο το βαγόνι μια παρέα και μπορεί να πεις πολλά πράγματα τα οποία ίσως δεν θα έλεγες σε έναν άλλον άνθρωπο που γνωρίζει περισσότερο. Σαν το μύθο του Travel Stories. Μια ιστορία. Σαν το μύθο του Travel Stories ακούγεται. Γιατί και στο Travel Stories αυτό κάνουμε. Γράφουμε ιστορίες και λέμε ιστορίες σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε. Αυτό ακριβώς. Οπότε έχει μια σημασία. Έχει φυσικά σε κάποιες περιπτώσεις, για μικρές διαδρομές έχει και απλό κάθισμα, αλλά αυτό είναι σε πολύ λίγες περιπτώσεις και όχι στον βασικό κορμό του υπερσιβηρικού, που συνήθως είναι οι άνθρωποι εκεί ταξιδεύουν μερόνυχτα. Οι άνθρωποι που ζουν, γιατί εντάξει, ο υπερσιβηρικός προφανώς είναι και για τους ανθρώπους που δουλεύουν, που πάνε απλά. Δεν έχει δημιουργηθεί φυσικά για ταξιδιωτικούς σκοπούς και μόνο. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Αν έχει μόνο τουρίστες ή έχει και ένα μεγάλο ποσοστό ντόπιου πληθυσμού που το χρησιμοποιεί για λόγους μετακίνησης. Εγώ όσες φορές έχει συμβεί να πάρω κάποιο κομμάτι του υπερσιβηρικού, κυρίως ντόπιους έβλεπα, δεν μπορώ να πω ότι έβλεπα τουρίστες. Εντάξει, είδα λίγους Ευρωπαίους σε κάποια σημεία της Βαϊκάλης. Ναι. Αλλά γενικά ντόπιοι το παίρνουν, κάνουν και τρεις μέρες και τέσσερις. Είναι πολύ στη κουλτούρα τους. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, να κάνω τέσσερις μέρες από τη ζωή μου, για να θέλω να πω αν δεν το κάνω καθαρά για ταξιδιωτικό σκοπό. Αλλά αυτή είναι πραγματικά η καθημερινότητά τους. Γιατί τα αεροπλάνα φυσικά είναι πολύ πιο ακριβά. Εντάξει, πλέον δεν είναι τόσο. Αλλά τέλος πάντων παλιότερα ήταν πιο ακριβά. Για κάποιον που δεν το έχει ξανακάνει και θέλεις να δώσεις μια συμβουλία, ας πούμε, πόσο χρόνο θα έλεγες ότι πρέπει κάποιος να ξοδέψει, πόσες μέρες να χρησιμοποιήσει, να αξιοποιήσει για να πάει να κάνει ένα τέτοιο ταξίδι, κάποια κομμάτια του ενδεχομένως? Ναι, είναι μια καλή ερώτηση. Αν, ας πούμε, εξαρτάται σίγουρα τι επιλέγεις. Αν το κάνεις Μόσχα, Βλαντιβαστόκ, να πούμε ότι αν το κάνεις σερί, χωρίς να σταματήσεις πουθενά, θέλει 6,5 μέρες. Άρα, θα αυτό φτάσεις σημαίνει... Σκοτόπουλο, πρέπει να κάνεις τάσεις, δεν γίνεται. Ακριβώς. Οπότε, συνεπάγεται ότι σίγουρα θέλει 15+, άμα θες να δεις απλά τις μεγάλες πόλεις 2 μέρες την καθεμία. Ναι, ναι. Και αυτό γίνεται. Εγώ τον βασικό ταξιδιωτικό μου, ας πούμε, το είχα κάνει από Ιρκούτσκ μέχρι Βλαντιβαστόκ, το οποίο έκανα 20 μέρες, πήρα όμως και ένα αεροπλάνο. Έκλεψες λίγο δηλαδή. Ναι. Έκλεψα και λίγο. Μπορείς να κάνεις συνδυασμούς, γιατί είναι πάρα πολλά τα μέρη, ή να το κάνεις τμηματικά, όπως έχεις κάνει και εσύ κάποια κομμάτια του, γιατί είναι κάτι τεράστιο. Εγώ τον είχα ψάξει για να πάω πέρσι τον υπερσιβηρικό. Με έναν φίλο μου, αυτός ξεκίνησε με μηχανή από την Κρήτη. Έφτασε μέχρι Βλαδιβοστόκ και από εκεί πήρε το πλοίο και πήγε Νότια Κορέα και Ιαπωνία. Και είχαμε πει μήπως 10 μέρες κάπου βρισκόμασταν για να κάνουμε μαζί το κομμάτι. Τελικά δεν πήγα, αλλά το είχα ψάξει και είδα ότι 10 μέρες δεν φτάνουν για τίποτα. Δηλαδή μόνο το Γεκατερίνμπουργκ θέλει 3 μέρες να το δεις, γιατί είναι πανέμορφη πόλη. Ναι, ακριβώς αυτό. Εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ έκλεψα, θα τα πω και αυτά. Υπάρχει, ας πούμε, μία τύπου Ryanair ρώσικη, η οποία μπορείς να βρεις κάποια οικονομικά εισιτήρια. Δηλαδή, έχει από Μόσχα για Ολάνοντε. Άμα θέλεις να κλέψεις όλο, να μην κάνεις το ευρωπαϊκό κομμάτι, να πας κατευθείαν Ασία. Εντάξει, η Βαϊκάλη είναι στα άχαστα, έτσι, θεωρώ εγώ. Είναι σίγουρα στα πράγματα τα οποία... Όταν... Αλλά θα τα πούμε.
όταν κάνεις, πριν πάμε να δούμε λίγο τις στάσεις μία-μία, όταν κάνεις στάση κάπου και κατεβαίνεις να δεις μία πόλη, κάθε πότε έχει δρομολόγιο, δηλαδή το επόμενο τρένο κάθε πότε έρχεται. Και επίσης χρησιμοποιείς το ίδιο ειστήριο, δηλαδή είναι σαν το Interrail, ας πούμε, ή πρέπει να βγάζεις ξεχωριστό ειστήριο για κάθε, για κάθε διαδρομή που κάνεις ανάλογα το πότε έρχεται και φεύγει κλπ. Πρέπει κάθε φορά καινούριο εισιτήριο. Δεν υπάρχει ένα, όσο ξέρω. Α, καινούριο. Τι γίνεται. Εγώ προτείνω κανείς να μην μπλέξει με τον πραγματικό υπερσιβηρικό. Δηλαδή, να επιλέξει τις πόλεις. Για παράδειγμα, στον απλό υπερσιβηρικό δεν υπάρχει το καζάνι. Αλλά εσύ θέλεις να το δεις. Ενώνεται ούτως ή άλλως όλες οι πόλεις με όλες. Ενώνονται με πολλά και διάφορα τρένα. Τα τρένα είναι πανομοιότυπα, δεν έχει καμία διαφορά. Οι τύποι, ας πούμε, ναι, εν ολίγης, έχει κάθε μέρα, όλη μέρα, συνέχεια τρένα. Δεν είναι, ναι. Οπότε δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Και φυσικά πολλοί επιλέγουν τα βραδινά τρένα να κοιμούνται. Δηλαδή αυτά σίγουρα θα τα βρεις. Όταν αγοράζεις ξεχωριστά, ναι, και δεν είναι πολύ ακριβά. Απλά εξαρτάται πόσες θα κάνεις, πού θα σταματήσεις, σε πόσα μέρη. Εκεί δηλαδή το κόστος και θα ανέβει ή θα κατέβει. Ναι, σωστά. Και φαγητό τρως, έχει μέσα στο τρένο ή τρως και πρέπει βασικά να προγραμματίζεις να φας σε στάσεις που θα γίνουν. Υποθέτω θα έχει φαγητό μέσα το τρένο σε κάποιο βαθμό. Ναι, υπάρχει ένα βαγόνι εστιατόριο στο κάθε τρένο. Υπάρχει και ο προβαντνίκ ή η προβαντνίτσα είναι ένας κύριος ή μια κυρία που υπάρχει σε κάθε βαγόνι, η οποία σε ρωτάει κάθε φορά αν είσαι καλά, τι θέλεις, τι χρειάζεσαι. Και υπάρχουν αυτά τα κλασικά σνακ, υπάρχει πάντα ζεστό νερό για τσάι, υπάρχουν κάτι φοβερά ποτήρια στον υπερσιβηρικό για το τσάι σου. Τέλος πάντων είναι και... πάντα, ας πούμε, μπορείς να σταματήσεις σε κάποια στάση να πεταχτείς να πάρεις κάποια πράγματα. Κάπως έχεις προετοιμαστεί από τις πόλεις, ας πούμε. Αλλά υπάρχει. Δεν θα πεινάσεις, ας πούμε. Δεν θα συμβεί, ας πούμε. Έχει και τα πυροσκάκια του, ανεβαίνουν εκεί κάποιοι γιαγιαδούλες, σου προσφέρουν. Μια χαρά, όλα τέλεια. Για πες λοιπόν, για πάμε να πούμε για τις στάσεις. Ναι. Λοιπόν, εγώ τώρα έχω κάνει έναν ενδεικτικό, ας πούμε, σχεδιασμό από Μόσχα και μέχρι Βλαντιβαστόκ. Να πω ότι εγώ τον κυρίως ρώσικο τρένο, γι' αυτό θα μιλήσω, γιατί όποιος θέλει τον υπερμογγολικό ή τον υπερκινέζικο, εγώ δεν το έχω πάρει, οπότε γι' αυτό κιόλας δεν θα τα αναφέρω. Λοιπόν, πρώτη στάση, ναι, πρώτη στάση είναι γύρω στις 2,5 ώρες από την Μόσχα, είναι όμως στον κύριο κορμό του υπερσιβηρικού, ονομάζεται η πόλη Βλαντιμίρ, η οποία ανήκει στις 8 πόλεις του χρυσού δαχτυλιδιού της Ρωσίας. Είναι δηλαδή μια από τις ιστορικότερες πόλεις. Είναι χτισμένη νομίζω από το 1990, δηλαδή είναι ιστορική για Ρωσία. Έχει 4 εκκλησίες UNESCO, να τα πούμε και αυτά. Έχει πάρα πολύ... είναι πολύ μικρή η διαδρομή, μπορείς να την κάνεις και σε μια μισή ώρα με ένα τύπο τρένο που λέγεται Λάστοτσκα, είναι ένα πουλί τέλος πάντων, πάει γρήγορα αυτό το τρένο, πας και σε μια μισή ώρα μέχρι 2,5. Mm-hmm. Έχει φοβερή αρχιτεκτονική, πιστεύω αξίζει για έναν stop, μια μέρα όμως είναι υπεραρκετή, θεωρώ ότι το βράδυ μπορείς να πάρεις ξανά τον υπερσιβηρικό και να πας στον επόμενο σταθμό σου. Ναι. Δηλαδή, ίσα-ίσα, για να δεις κάτι το οποίο έχει να κάνει με την Ορθοδοξία, με τον παλαιορώσικο, ας πούμε, ρυθμό αρχιτεκτονικό και να δεις και έστω μια πόλη από το Χρυσό Δαχτυλίδι. Μάλιστα, πάρα πολύ. Είναι μια πόλη που έχει πολύ ωραίες εκκλησίες, έτσι, μπλε, αυτή είναι. Ναι. Και όχι μόνο. Έχει σίγουρα, έχει πάμπολες, οι 4 είναι UNESCO, ας πούμε, έχει κι άλλες πόσες. Εντάξει, είναι όντως όμορφη, αξίζει πιστεύω μια μέρα. Δεν είναι πολύ μεγάλη. Είναι σχετικά μικρή πόλη. Μάλιστα. Και πάμε μετά σε ένα οχταωράκι ύπνο. Εντάξει, μέχρι να κοιμηθείς, μέχρι να φας, μέχρι να τα πεις λίγο με τον συνταξιδιώτη που είπαμε και νωρίτερα. Τις ιστορίες. Περνάει η ώρα, δεν είναι τίποτα. Φτάνεις στο Νίζνι Νόβγκοραντ. Η πόλη αυτή είναι διαμαντάκι. Είναι χτισμένη στον Βόλγα. Έχει απίστευτη παλιά πόλη, είναι επίσης πάρα πολύ ιστορική. Βρισκόμαστε ακόμα στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ρωσία.
Και έχουμε, ας πούμε, έχει ένα πολύ σοβαρό κίνημα food and drink, δηλαδή είναι και μια πόλη γαστρονομικού ενδιαφέροντος. Δεν το περίμενα. Και... Πες μας και άλλες λεπτομέρειες. Ναι, υπάρχουν κάποια, ξέρω εγώ, κτίρια κλειστά, φάει παντού. Ένας χαμός, τι να σας λέω. Και να πω ότι από αυτήν την πόλη ξεκινάνε και tour, όπως όλες οι πόλεις που είναι κοντά στον Βόλγα, να πούμε ότι έχουν κρουαζιέρες στον Βόλγα ποταμό και ενώνει δηλαδή και όλες τις υπόλοιπες πόλεις, όπως είναι το Σαράταυτο, το Βολγκογκράτ, όλες αυτές τις πόλεις που είναι μπροστά στον Βόλγα. Οπότε, αν ένας άνθρωπος θέλει να πάρει τον υπερσιβηρικό, αλλά θέλει να κάνει και αυτό ως επιπλέον, να ξέρει ότι το Νίζι Νόβγοροντ είναι μια καλή στάση για να κάνει και κάτι επιπλέον. Super. Πέρα από το να δει την πόλη. Δύο μέρες θεωρώ ότι είναι ok. Πιστεύω. Δηλαδή, εντάξει, έχει και μια βραδινή ζωή. Να πούμε ότι έχει και πανεπιστήμια, έχει και νεαρό κόσμο. Μια χαρά. Πάμε παρακάτω. Μετά μπορούμε να κατευθυνθούμε στο Καζάνι. Είναι, απέχει περίπου, νομίζω γύρω στο 10ωρο από τον Νίζνη Νόβγοροντ, πάλι ένα βράδυ δηλαδή ύπνο, ναι. Τίποτα. Είναι η πρωτεύουσα του Ταταρστάν. Είναι δηλαδή η Τάταρη. Είναι το κέντρο ουσιαστικά του μουσουλμανισμού της Ρωσίας. Οι Τάταροι γενικότερα θέλαν μια εποχή να γίνουν και αυτόνομοι. Να πω ότι η πόλη είναι γενικότερα από τις πιο όμορφες της Ρωσίας, από τις πιο ενδιαφέρουσες. Mm-hmm. Χρειάζεται σίγουρα 3 μέρες, πιστεύω. Έχει το Κρεμλίνο, στο οποίο μέσα θα δεις ένα από τα μεγαλύτερα τζαμιά που βρίσκονται στην επικράτεια της Ρωσίας. Έχει ένα ναό όλων των θρησκειών, ας πούμε, σε ελεύθερη μετάφραση, όπου μπορείς να δεις και ορθόδοξο ναό και καθολικό και συναγωγή και τζαμί. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι. Έχει διάφορα κάστρα, παλάτια. Δηλαδή, έχει πολλά αξιοθέατα η πόλη. Είναι επίσης, κάπως ας πούμε, θεωρείται σαν τρίτη πρωτεύουσα στη Ρωσία. Δηλαδή, κάπως ας πούμε, την αγαπάνε... Πολλοί, όλοι, δηλαδή όλοι πάντα μου λέγανε να πας οπωσδήποτε, είναι στο ευρωπαϊκό κομμάτι. Εγώ θεωρώ πως συνδυάζεται και με τη Μόσχα. Αν κάποιος δηλαδή θέλει να δει Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, θα μπορούσε να κολλήσει και το Καζάν. Μάλιστα. Θέλω να πω χωρίς, ας πούμε, άμα δεν έχει χρόνο για τον υπερσιβηρικό. Ναι, ναι. Πάντως η Ρώση, αν δεν σε διακόπτω, είναι ένα υπόδειγμα αποδοχής των ξένων θρησκειών. Το έχει πει και ο Πούτιν σε συνέντευξή του αυτό το πράγμα, ότι είμαστε πολυεθνικός λαός με διάφορες θρησκείες και επειδή έχω γνωρίσει κάποιους Τατάρους στο Κίεβο, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση πόσο δεμένοι μεν είναι μεταξύ τους, αλλά και πόσο φιλικοί με τους υπόλοιπους. Ήταν πάρα πολύ ευγενικοί. Ωραία. Ναι, ισχύει όλο αυτό. Εντάξει, επίσης έχει και βραδινή ζωή φοβερή, δηλαδή όποιος θέλει... και κάτι τέτοιο, όποιον τον ενδιαφέρει. Μετά το Καζάν, εγώ κατευθύνομαι στο Εκατερινμπούργκ, το οποίο είναι και το, ας πούμε, φυσικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ρωσίας με την Ασιατική Ρωσία. Ουσιαστικά το φυσικό σύνορο φυσικά είναι τα Ουράλια. Ναι. Είναι η πρωτεύουσα των Ουραλίων. Είναι μια πόλη που έχει 1,5 εκατομμύριο. Δηλαδή, είναι μια μεγάλη πόλη, δεν είναι μικρή. Να πω ότι έχει ένα κίνημα modern art, έχει διάφορες γειτονιές που είναι χτισμένες σαν κονστρουκτιβισμό, ας πούμε, με αυτό το κίνημα, να το πω έτσι. Έχει πολλά γκράφιτι, έχει και σοβιετική αρχιτεκτονική, προφανώς. Να πούμε ότι εδώ σκότωσαν και την τσαρική οικογένεια, προφανώς έχουμε μουσείο. Είναι και η πόλη του Γέλτσιν, του πρώτου πρωθυπουργού, προέδρου, τέλος πάντων, της Ρωσίας μετά τη Σοβιετική Ένωση. Ναι. Οπότε έχουμε άγαλμα και για τον Γέλτσιν, για όποιον ενδιαφέρεται. Και να πω κάτι επιπλέον για την πόλη, για όποιον θέλει, ας πούμε, τον αφορά πάρα πολύ και η φύση, τα τρεξ και όλα αυτά, γιατί βλέπω ότι στο φόρουμ ενδιαφέρονται. Είμαστε παγκοσμίου φήμης τρέκερ, τώρα σε παρακαλώ. Αυτό ακριβώς. Μπορείς να κάνεις και τα τρέξ στα Ουράλια, άμα χρειαστεί. Τέλειο.
Η πόλη έχει έτσι ωραία θέα από βουνά. Ναι, έχει όμορφη φύση γενικότερα γύρω-γύρω. Εντάξει, έχει και tour, ας πούμε, που διοργανώνονται στα βουνά. Δεν πας απλά μόνος σου. Έχει και μια τουριστική υποδομή όλο αυτό το εγχείρημα. Θεωρώ έχει ενδιαφέροντα, ας πούμε, μέρη. Να πω λίγο για το κόστος. Όλα αυτά που προς το παρόν είπα μέχρι και Κατερίνινμπουργκ, επειδή είναι περίπου από μια μισή ώρα που ήταν το Βλαντιμίρ μέχρι 12 ώρες που έχουμε φτάσει εδώ, είναι γύρω στα 1.500 ρούβλια το maximum, από 300-200 το minimum, που σημαίνει σε ευρώ γύρω στα 23 ευρώ είναι το maximum, το κάθε εισιτήριο. Μάλιστα. Αυτή είναι μια πολύ στενά. Πολύ φτηνά. Πολύ φτηνά, δηλαδή. Πολύ φτηνά. Το Μόσχα, Βλαντιμίρ, εντάξει. Συγγνώμη να ρωτήσω, επειδή είπαμε πριν για το φαγητό μέσα στο τρένο, φαντάζομαι το πληρώνεις εξτρά και είναι και αυτό σε καλές τιμές. Ναι, το πληρώνεις εξτρά. Είναι πολύ καλές οι τιμές. Εντάξει, το τσάι είναι δωρεάν. Θα το πω και αυτό. Οπότε τσάι θα πιεις. Αλλά γενικότερα, ναι, και αυτά είναι αρκετά οικονομικά. Επόμενη στάση είναι το Τιουμιέν. Είναι πλέον, είμαστε στη Σιβηρία. Το Τιουμιέν θεωρείται η πρωτεύουσα του πετρελαίου. Βρήκανε οι άνθρωποι πετρέλαιο και κάπως, ας πούμε, ήρθε χρήμα, να το πω έτσι. Είναι μια πόλη εντελώς καινούρια αρχιτεκτονικά. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά αρχιτεκτονικά στυλ. Έχει βέβαια, να πω ότι έχει την αρχιτεκτονική με τα ξύλινα σπιτάκια που έχει συνήθως η Σιβηρία. Μπορούμε να δούμε τέτοια σπιτάκια, όχι σε μεγάλο βαθμό, αλλά έχει. Αυτό, ναι, γιατί αυτά είναι, ας πούμε, από παλιά, από τσαρικές εποχές. Ναι. Οπότε αυτό το κομμάτι να το πω. Και έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα παράκαμψη. Κυρίως το Τιουμιέν, εγώ το έβαλα για την παράκαμψη, να σας πω την αλήθεια, η οποία είναι το Τομπόλσκ. Δηλαδή, φτάνεις Τιουμιέν και μπορείς να κάνεις μια βόλτα και τα λοιπά, να δεις την πόλη και να πάρεις το τρένο για το Τομπόλσκ, το οποίο είναι μια από τις ιστορικότερες πόλεις και έχει πάρα πολύ αυτή την αρχιτεκτονική με τα ξύλινα σπιτάκια που είπα προηγουμένως. Δηλαδή, με αυτό το κλασικό της Σιβηρίας, με τα πολύχρωμα παράθυρα και ξύλινα σπίτια. Ναι, ναι. Εκεί μπορείς να μείνεις και σε φυλακή, τέλος πάντων, πρώην Σοβιετική φυλακή, άμα. Σε κουλάκεις. Ναι, έχει γίνει hostel, ένα πρώην κουλάκι. Τι λες τώρα, δεν ξέρω. Αυτό πρέπει να πάω οπωσδήποτε. Ναι, είναι ένα μικρό tip για όποιον, ας πούμε, θέλει να ζήσει. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ μόνο μέχρι σε πρώην ψυχιατρίο έχω μείνει, πέρσι στη Νέα Ζηλανδία. Σε φυλακή δεν έχω μείνει, άκουγε η επόμενη πρόκληση. Ναι. Κοντά είναι αυτά. Όντως. Ωραία. Λοιπόν, επόμενη στάση. Εντάξει, οπότε το είδαμε και το Τομπόλσκ. Επόμενη στάση είναι η πρωτεύουσα της Σιβηρίας και τρίτη μεγαλύτερη πόλη στην Ρωσία, το Νοβασιμπίρσκ. Εντάξει, το Νοβασιμπίρσκ θέλει σίγουρα δύο μέρες, δηλαδή, εντάξει, δύο βράδια εννοώντας. Είναι πολύ γνωστή για τα πανεπιστήμια που έχουν να κάνουν με φυσική, μαθηματικά. Είναι πολύ, ας πούμε, αυτή των μαθηματικών, των hard science, αστρονομίες, αυτά είναι. Ναι. Δηλαδή, ειλικρινά, υπάρχουν και άνθρωποι από Μόσχα και Αγία Πετρούπολη που μπορεί να επιλέγαν την πόλη για σπουδές. Ενδιαφέρον είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι ότι μπορείς, ας πούμε, από την πόλη να πάρεις το τρένο να πας Βαρναούλ και να κάνεις τα βουνά Αλτάι. Νομίζω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα παράκαμψη, η οποία βέβαια την προτείνω σε περίπτωση που υπάρχουν μέρες και μάλλον σε περίπτωση που κάνεις μόνο το ασιατικό κομμάτι του Περσιβηρικού. Αλλά τα βουνά Αλτάι είναι ειλικρινά θαυμάσια. Εγώ τα έχω κάνει βέβαια μόνα του. Θέλω να πω ότι... Τα βουνά πώς τα κάνεις? Τα κάνεις σαν εκδρομή, ας πούμε, σαν παρατεταμένη εκδρομή? Ναι, μπορείς δηλαδή από Νοβασιμπίρσκ, πολλοί άνθρωποι το κάνανε, να πάρεις το τρένο για Μπαρναούλ, που είναι η πρωτεύουσα των Αλτάι, και να πάρεις φυσικά τρέξ, τέτοιο. Εντάξει, έχει την περιπέτειά του, ας πούμε. Ναι, ναι. Να δεις μέρη, γιούρτες, φυλές. Έχει πολλές φυλές εκεί, εντάξει.
Αυτή με τους... Εκεί ξεκινάμε με Βόρειο Υπερσιβηρικό. Είναι κομμάτι του Βόρειου Υπερσιβηρικού. Όχι, εκεί πάει λίγο προς Καζακστάν, Μογγολία. Εκεί, ναι, είναι συνορεύει με... Άρα είναι έντονη, είναι ομαδική κουλτούρα. Μπράβο, ναι, είναι ομαδική. Πάμε δηλαδή νότια. Αυτό είναι το νότιο κομμάτι. Αλλά είναι ένα κομμάτι που αγαπάει πολλοί κόσμος και εντάξει, συνάντησα και πολλούς συνταξιδιώτες οι οποίοι πραγματικά θα πηγαίνανε, ενώ κάνανε υπερσιβηρικό. Οπότε ήθελα να το αναφέρω. Για να εκεί το μιλάνε, φαντάζομαι, ρώσικα. Ναι, ρώσικα μιλάνε παντού. Βέβαια, μεταξύ τους οι άνθρωποι μιλάνε τις δικές τους γλώσσες. Δικές τους, ναι. Όπως και οι βάπαροι στο Καζάν, μιλάνε τη δικιά του. Και οπτικά μοιάζουν. Έχουν μογγολικά χαρακτηριστικά. Ναι, έχουν μογγολικά χαρακτηριστικά εκεί στο Αλτάι. Είναι απίστευτο. Νομίζω είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι αυτό του υπερσιβηρικού. Είναι, ναι, είναι από τα πιο ενδιαφέροντα. Το βάζω δηλαδή σίγουρα στα τρία. Θα πω ποια είναι τα τρία. Το επόμενο είναι αυτό που θα πω τώρα. Το επόμενο κομμάτι από τα πιο σημαντικά που είναι και ο κύριος κορμός του υπερσιβηρικού είναι φυσικά η Βαϊκάλη. Ναι. Η Βαϊκάλη είναι οι δύο σημαντικές πόλεις στις άκρες της, που είναι το Ιρκούτσκ και το Ολάνοντε. Το Ιρκούτσκ είναι Σιβηρία, εντάξει και το Ολάνοντε είναι Σιβηρία, αλλά ανήκει στην Μπουριάτια. Το Ιρκούτσκ έχει φοβερή αρχιτεκτονική, έχει βραδινή ζωή, έχει πανεπιστήμια, έχει εκκλησίες και φυσικά έχει Βαϊκάλη, το πιο σημαντικό. Αυτό που θα προτείνω εγώ είναι να πάει κανείς, φυσικά έχει πολλά μέρη πιο κοντά, αλλά εγώ θα προτείνω το πιο ωραίο για μένα, το οποίο είναι το νησί Ολχών, στο οποίο καταφθάνεις από το Ιρκούτσκ. Το νησί Ολχών, ανάλογα με την εποχή που διανύει η Βαϊκάλη εκείνη τη στιγμή, έχει τρεις τρόπους διαφορετικούς για να πας. Ο πρώτος τρόπος είναι, αν έχει νερό η Βαϊκάλη, πας με το πλοίο. Νόμιζα πως θα μας έλεγες ότι κολυμπάς, σε φοβήθηκα λίγο, αλλά εντάξει. Όχι, εντάξει. Το πλοίο. Αν είναι παγωμένη, πας με σκι. Περπατάς, ναι. Αν έχει γίνει πάγος, δηλαδή αν έχει παγώσει όλη η Βαϊκάλη που είναι απίστευτη, εντάξει, απίστευτη, πας με το 4x4, με το αυτοκίνητο, με οτιδήποτε θέλεις, με το άλογό σου, ό,τι θέλεις, ό,τι θέλει ο καθένας. Αν πας, έχω πάθει εγώ τέτοια περίπτωση, στην ενδιάμεση περίοδο, όπου κατά το ίμιση είναι νερό, κατά το ίμιση είναι πάγος, παίρνεις ένα πλοίο, το οποίο κάπως, ας πούμε, σπάει το πάγο. Δεν θα το πω παγοθραυστικό, αλλά είναι κάτι, ας πούμε, τέτοιο. Ναι. Κάτι προς τα εκεί. Στο νησί Ολχών ζουν, ας πούμε, κυρίως... Εντάξει, της φυλής των Μπουριάτων και Σαμάνι. Έχει, τέλος πάντων, στο βορρά κάποιον όρμο, τέλος πάντων, που εκεί κάναν τελετουργίες, κάποια παγανιστικά δρόμενα, να το πω έτσι. Πας με τούρα, αυτά τα βλέπεις. Βλέπεις φυσικά και τους ανθρώπους. Έχει στην πρωτεύουσα αυτού του νησιού, στο Χουζίρ, έχει και... διάφορα άλλα αξιοθέατα αυτής της κουλτούρας. Έχει και μουσείο. Και πρέπει οπωσδήποτε να φας όμουλ. Οπωσδήποτε. Είναι ένα είδος ψάριου, Βαϊκάλης. Είναι ψάρι Βαϊκάλης. Και θα βρεις παντού εκεί πέρα στο νησί. Θα κάνουν εκεί οι γιαγιαδούλες. Πολύ νόστιμο. Να το πω και αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της Βαϊκάλης, να φας όμουλ. Και κομμάτι της εμπειρίας. Βέβαια, εννοείται. Και συνεχίζουμε για Ολάνοντε, το οποίο είναι 7 ώρες από το Ιρκούτσκ. Να πω ότι το Ιρκούτσκ Ολάνοντε θεωρείται μια από τις πιο ωραίες διαδρομές του υπερσιβηρικού. Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω όσον αφορά τη διαδρομή, γιατί υποθέτω με τη Βαϊκάλη στη μέση θα είναι τα τοπία μαγευτικά. Ναι. Αυτό ακριβώς. Και από το όνομα καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ κοντά στη Μογγολία, έτσι, ότι έχει πολύ μεγάλη επιρροή από τη Μογγολία. Ναι, σωστό, σωστό και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η διαδρομή αυτών των δύο πόλεων είναι από τις πιο όμορφες. Θεωρείται από τις πιο όμορφες γενικά που μπορείς να κάνεις με τρένο. Είναι όντως. Και επίσης, ναι, όντως το Ολάνοντε είναι το Μπουριάτια Republic, είναι η πρωτεύουσα του. Και οι Μπουριάτε είναι, ας πούμε, μογγόλικες. Ναι, είναι μογγόλικες καταγωγής. Ναι. Όντως, ένα δεκάωρο μακριά είναι το Ουλάνμπατορ. Είναι βουδιστές. Οπότε είδαμε. Είδαμε μουσουλμάνους, είδαμε ορθόδοξους, πάμε τώρα στους βουδιστές.
Έχουν όμως και μια άλλη θρησκεία εκεί που πιστεύουν, έτσι, ένα τεράστιο άγαλμα. Θα το, ναι, αυτό εκεί ήθελα να, για αυτά ήθελα να μιλήσω. Έχουν και σαμάνους και αυτοί, έχουν και βουδιστές. Υπάρχει ένα πάρα πολύ γνωστό ντατσάν βουδιστικό, το Ιβολεγκίνσκι. Σε αυτό πας από το Ουλάνοντε με λεωφοριάκι. Είναι κοντά στη μισή ώρα. Είναι κοντά. Δηλαδή, το Ουλάνοντε βάζω ότι μένεις μια νύχτα σίγουρα στη πόλη, κυρίως για να δεις αυτό το μέρος. Γιατί η πόλη δεν είναι πανέμορφη. Έχει κάποια κομμάτια να δεις, αλλά σίγουρα πας για να δεις το Ντατσάν. Αυτό το βουδιστικό, έχει πολλά βουδιστικά μνημεία στη μέση του πουθενά, να το πω έτσι. Ναι. Το οποίο αξίζει να πάει κανείς, οπότε σίγουρα αξίζει μια διανυκτέρευση. Τώρα, αν θες να δεις και φύση της Βουριάτιας, πρέπει να συνεχίσεις. Και αυτό που είπε και η Φένια για το κεφάλι, έχουν το πιο μεγάλο κεφάλι του Λένιν παγκοσμίως. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο μύθος λέει ότι ο Λένιν επέτρεπε σε όλες αυτές τις φυλές να κάνουν ό,τι θέλουν, δηλαδή να πιστεύουν σε ό,τι θέλουν, να κάνουν πολιτικά ό,τι... Δηλαδή, καταλάβατε, τους ήτανε, ας πούμε, ανήκανε στην Σοβιετική Ένωση, αλλά με τις ελευθερίες τους. Ναι. Αυτό φυσικά τους έκανε να τον σέβονται και να του κάνουν αυτό το τεράστιο άγαλμα. Και ακριβώς επειδή είναι βουδιστές, όπου ας πούμε είναι το κεφάλι, δηλαδή όλα αυτά τα κομμάτια, γι' αυτό είναι, είναι σημαντικό το κεφάλι, να το πω έτσι. Έχουν κάνει κεφάλι, λένε. Είναι υπερτεράστιο, είναι στο κέντρο, θα το βρει ο καθένας που το πάει. Δεν είναι... Είναι όμως τρομακτικό. Και η τελευταία στάση, η οποία είναι... Βλάντιβοστοκ, εντάξει, δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι πρέπει κανείς να πάει, ειλικρινά. Είναι απίστευτα διαφορετική πόλη. Είναι μία από τις αγαπημένες μου. Θα ξεκινήσω με το ότι είναι χτισμένο σε άπειρους λόφους. Σε άπειρους. Δηλαδή, τι να πω. Έχεις από παντού θέα για όλα τα μέρη. Η οδήγηση φυσικά είναι δύσκολη, να το τονίσουμε. Θεωρείται το Σαν Φρανσίσκο της Ρωσίας. Ναι. Είναι και απέναντι, ας πούμε, το Σαν Φρανσίσκο. Λένε, τέλος πάντων, πάντα λένε στη Ρωσία ότι η Ρωσία είναι τόσο μεγάλη, όπου το Βλαντιβοστόκο είναι πιο κοντά στο Σαν Φρανσίσκο από ό,τι στη Μόσχα και η Μόσχα πιο κοντά στη Νέα Υόρκη. Από ό,τι οι δύο αυτές πόλεις μεταξύ τους. Ναι, ακριβώς. Έχει δύο τεράστιες γέφυρες, εκ των οποίων η μία είναι κόπη του Σαν Φρανσίσκο. Okay. Έχει κορεάτικες, ιαπωνικές, κινέζικες, ρώσικες επιρροές, γιατί είναι πολύ κοντά στα σύνορα με Βόρεια Κορέα. Και φυσικά απέναντι είναι και η Ιαπωνία. Όντως πάνε καράβια, όπως είπε και η Φένια νωρίτερα. Υπάρχει δηλαδή ένα μίξ, ας πούμε, πραγμάτων που κάνει αυτή την πόλη μοναδική. Υπάρχει και το Ρώσικο Μουσείο, το οποίο κάποτε ήταν κλειστό, είχε βάση στρατού και τα λοιπά. Τώρα πλέον μπορείς να πας, είναι πανεπιστημίου πολύ. Mm-hmm. Να πω ότι στο Βλαντιβαστόκ μπορείς να κάνεις και island hopping. Δηλαδή, άμα βαρέθηκες στις Κυκλάδες, πας μέχρι το Βλαντιβαστόκ και κάνεις island hopping. Και νησιά. Έχει άπειρα νησιά για όλα τα γούστα, από φύση, και γκουλάγ μπορείς να δεις και από όλα. Μπορείς να δεις δηλαδή και ιστορία και φύση και πολλά και διάφορα. Πόσο χρόνο πιστεύεις ότι μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει μόνο στο Βλαντιβοστόκ? Μόνο στο Βλαντιβοστόκ νομίζω 3-4 νύχτες, θεωρώ. Ναι. Άμα θέλει να δει δηλαδή και κανένα νησί, ας πούμε, μάλλον 4 νύχτες. Τέλεια. Εντάξει. Αυτό. Μάλιστα. Ήταν οι στάσεις μία και μία. Μία πιο ενδιαφέρουσα από την άλλη. Δηλαδή, εγώ ας πούμε που δεν είναι μέσα στους προορισμούς που είχα στο μυαλό μου να κάνω, τώρα με το που τελειώσουμε την εκπομπή θα κάτσω να διαβάσω. Το τελευταίο πράγμα που ήθελα να σε ρωτήσω πριν κλείσουμε είναι όσον αφορά τη φύση που βλέπεις, γιατί μας περιέγραψες πάρα πολύ το κομμάτι του ταξιδιού και των στάσεων και της πόλης. Ποια είναι τα καλύτερα σημεία, νομίζω ότι κάποια ήδη αναφέρθηκες, όπως η Βαϊκάλη, ας πούμε, αλλά αν έπρεπε να τα κάνεις μια περίληψη, ποια είναι τα καλύτερα σημεία από πλευράς φύσης στον Υπερσιβηρικό? Ναι, από πλευράς φύσης σίγουρα η Βαϊκάλη, που είναι όντως, ας πούμε, στο κύριο κορμό του Υπερσιβηρικού. Τα Αλτάι, άμα κάνεις παράκαμψη, ο Βόλγας και καταλήγουμε στο Βλαντιβοστόκ, που έχει θαυμάσια φύση και αρκετά διαφορετική.
το κομμάτι του, της εποχής παίζει ρόλο στο πότε θα επιλέξει κάποιος να κάνει το ταξίδι ή πιστεύεις ότι είναι ένα ταξίδι που μπορείς να το κάνεις ανεξαρτήτως εποχής? Γιατί σε άκουσα να περιγράφεις σε κάποια σημεία ότι ανάλογα την εποχή μπορεί η λίμνη να είναι παγωμένη ή μπορεί να είναι νερό, αναλόγως. Ναι. Νομίζω ότι εντάξει, επειδή περνάει πολλά μέρη της Σιβηρίας, να πω ότι φυσικά πολλές πόλεις δεν τις ανέφερα που είναι εξίσου όμορφες, απλά ας πούμε ανέφερα κάποιες που... να πω ότι είμαστε στη Σιβηρία. Αυτό φυσικά σημαίνει ότι μάλλον η καλύτερη εποχή είναι από Απρίλιο και μετά. Ναι. Λογικά. Βέβαια, αν θες να κάνεις ξεχωριστά τη Βαϊκάλη και να τη δεις έτσι παγωμένη, που είναι και αυτό ένας μύθος, ας πούμε, μάλλον θα πας χειμώνα. Βέβαια, γενικότερα όλο αυτό που περιγράψαμε μάλλον είναι λίγο καλύτερα από Απρίλιο και μετά. Mm-hmm. Ήθελα να ρωτήσω, καταρχάς να πούμε ότι αν κάποιος θέλει να κάνει μισό κομμάτι, υπάρχει απευθείας πτήση από Θεσσαλονίκη για Νοβοσιμπίρσκ. Αυτό εγώ σκεφτόμουν να κάνω, να φτάσω μέχρι Νοβοσιμπίρσκ και να πάω είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη. Ήθελα να μου πεις τι διαφορές, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η κουλτούρα και τα διαφορετικά πρόσωπα. Τι διαφορές εντοπίζεις μεταξύ Ανατολής και Δύσης στη Ρωσία? Ναι. Σωστά. Όντως υπάρχουν πτήσεις για Νοβοσιμπίρσκ, αυτό ισχύει. Λοιπόν, διαφορές. Αν και αρχιτεκτονικά, πολλά πράγματα που θα δούμε σε αυτό το ταξίδι ίσως είναι πανομοιότυπα, γιατί έχει πολλά σοβιετικά στοιχεία όλες οι πόλεις, Όμσκ, Νοβοσιμπίρσκ, Πιέρμ και άλλες πόλεις, τέλος πάντων, που είναι στη Σιβηρία. Παρόλα αυτά, ακριβώς επειδή έχει πολλές και διάφορες φυλές, πολλές και διάφορες γλώσσες, έχει απίστευτες διαφορές, όχι απλά η Ανατολή με τη Δύση, αλλά ακόμα και η πόλη από πόλη, ας πούμε. Mm-hmm. Από πόλη σε πόλη. Που σημαίνει ότι, ειλικρινά, υπάρχουν όντως διαφορές. Καθαρά το ευρωπαϊκό με το... με το ασιατικό κομμάτι, το ασιατικό κομμάτι εννοείται ίσως θα δεις κάπως περισσότερες φυλές που είναι πιο κοντά στις μογγόλικες επιρροές, σε διάφορες. Βέβαια, αυτό δεν είναι απαραίτητο. Να πούμε ότι και στο ευρωπαϊκό κομμάτι της Ρωσίας έχει πολλές και διάφορες φυλές, όπως για παράδειγμα είναι το Καλμίκια Republic, που επίσης είναι εξαδερφάκια με τους Μπουριάτους, που τέλος πάντων σίγουρα... Δηλαδή, εγώ εντοπίζω διαφορές από πόλη σε πόλη, ούτως ή άλλως. Γενικά υπάρχει ένας μύθος για τον υπερσιβηρικό, ο οποίος από αυτά που μας έχεις πει αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο έχει δημιουργηθεί. Κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαδρομές. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι ξεκινάνε από τη Μόσχα, θα φτάσουν στο Βλαδιβοστόκ με το ίδιο τρένο, θα κάνουν στάσεις και θα κατεβαίνουν. Αυτό δεν ισχύει καθόλου, μας το έχεις καταρρύψει. Αυτό που ήθελα να πω εγώ, που είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, είναι ότι υπάρχει ο Βόρειος Υπερσιβηρικός, όπου μπορεί, υπάρχει ένα φεστιβάλ μιας φυλής, το Νένετς. Είναι κάθε Μάρτιο που συναντιούνται οι Νένετς και κάνουν παζάρια με τους ταράνδους τους, με τα έλκυθρά τους. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και μπορείς να πας με τον Υπερσιβηρικό. Εσύ, αυτά που μας είπες, όταν έκανες την έρευνά σου και αποφάσισες να κάνεις αυτές τις τάσεις, συνέλεξες από παντού πληροφορίες στο ίντερνετ και αποφάσισες να κάνεις αυτό? Εντάξει, εγώ κυρίως ξεκίνησα με το ότι θα δω στην πορεία που θα σταματάω, κάπως έτσι. Ναι. Όμως, επειδή... ζούσα στη Ρωσία εκείνη την περίοδο και ας πούμε ήξερα πάρα πολλούς ανθρώπους Ρώσους, μου έλεγαν κυρίως, α, να πας εκεί, να πας εκεί, να κάνεις αυτό, να κάνεις το άλλο. Γνώριζα και συνταξιδιώτες μου, ας πούμε το Ορχόν το νησί δεν ήταν στον αρχικό προγραμματισμό μου, μου το είπε μια συνταξιδιώτησα και μου λέει, αφού θα είσαι στο Ιρκούτσκ, πάνε εκεί, μην πας ας πούμε σε αυτά, πάνε εκεί. Ναι, ναι, ναι. Οπότε κάπως έτσι αποφάσισα. Τώρα, οι φυλές είναι όντως πάρα πολλές. Αυτό που λες για τους θαράνδους και τα λοιπά είναι στο βόρειο κομμάτι της Ρωσίας, όντως. Η Νιέντσι είναι μία από τις φυλές, ας πούμε, της Βόρειας Ρωσίας. Όντως, φυσικά πηγαίνει το τρένο. Εννοείται, φοράνε ταράνδους, τρώνε, πάνε τις βόλτες τους. Εντάξει, έχουν όντως αυτό το φεστιβάλ. Ναι, εννοείται κάποιος μπορεί να κανονίσει ένα τέτοιο ταξίδι. Δεν θα είναι δύσκολο.
γενικά η Ρωσία είναι με το τρένο, πας παντού. Αν κάποιος όμως δεν γνωρίζει τη ρωσική γλώσσα, πιστεύεις θα δυσκολευτεί παραπάνω? Ναι, αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Νομίζω πως ίσως να δυσκολευτεί κάπως παραπάνω. Σε κάποια σημεία σίγουρα μπορεί, ας πούμε, να είναι κάπως πιο δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια, φυσικά στα ταξίδια μου συνάντησα ανθρώπους που δεν γνωρίζανε ρώσικα και ήταν Ευρωπαίοι. Για παράδειγμα, με μια κοπέλα εν τέλει μετά κάναμε και παρέα, ήταν μια Γαλλίδα, η οποία είχε κάνει τον υπερσιβηρικό και είχε πει ότι δεν είχε δυσκολευτεί. Εντάξει, μπορεί έτσι στο φαγητό, σε αυτά, κάτι να έπαιρνε έτσι στη τύχη. Ίσως όμως να βοηθούσε έστω το κυριλικό αλφάβητο, αν γνωρίζουμε. Να το ξέρεις λίγο. Ίσως να βοηθούσε. Εντάξει, εννοείται όσο κατευθυνόμαστε προς... Το Ιρκούτσκ είναι κάπως πιο τουριστικό, για παράδειγμα. Το Λάνοντε λιγότερο. Είναι ανάλογα, δηλαδή ανάλογα και τα μέρη. Ναι, σωστά. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Πάντως είναι μυθικό το ταξίδι. Όντως. Έχουμε άλλη ερώτηση? Εγώ όχι. Τα εξαντλήσαμε όλα, τα είπαμε όλα. Τα εξαντλήσα. Τώρα θα δουλέψει το όνειρο. Αυτό που ήθελα εγώ να ρωτήσω, είναι, για να κλείσουμε με αυτό, είναι κάποια ταξίδια που έχουν έτσι μια υπόσταση πολύ μυθική μέσα στο μυαλό μας. Σίγουρα ένα από αυτά είναι ο υπερσιβηρικός. Και αυτή είναι μια ερώτηση, ναι, όχι, yes or no question, που λένε και στο χωριό μου. Είναι έτσι ή δεν είναι? Νομίζω πως δεν είναι. Δηλαδή δεν είναι τόσο μυθικό. Ίσως επειδή το είδα ότι είναι τρόπος ζωής. Ναι. Δεν είναι μύθος, είναι τρόπος ζωής. Μάλιστα. Ο Ρώσος είναι συμβιβασμένος με τη στέπα, με την απεραντοσύνη. Ναι. Και είναι πολύ ωραίο να το βρεις αυτό μπροστά σου. Ναι. Θα πω πάρα πολύ μικρό story, εντάξει, τελευταίο. Λέω σε μια φίλη, από πού είσαι? Μου λέει, είμαστε τώρα για Πετρούπολη. Μου λέει, είμαι από δίπλα. Λέω, από πού δίπλα? Μου λέει, 28 ώρες στο Μούρμανσκ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι απλά μέρος της ζωής τους αυτό το πράγμα. Άρα δεν θα έλεγα ότι είναι μύθος. Είναι απλά καθημερινότητα. Δεν είναι μύθος, είναι τρόπος ζωής λοιπόν. Ο υπερσιβηρικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αφήγηση. Ήταν πάρα πολύ ωραία αυτά που μας είπες. Μιας και είστε και στη Θεσσαλονίκη και οι δύο. Από τη Μελβούρνη και μακρινή Αυστραλία. Σας χαιρετώ. Τα σβιντάνια. Γεια σας. Τα σβιντάνια. Τα σβιντάνια. Πακά, πακά.